κύριος Φώτης Κολάτος, ηθοποιός και σκηνοθέτης, είναι ο Έλληνας ο οποίος ανεβάζει παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας εκεί στην περιοχή. Ο Έλληνας ο οποίος παίζει αρχαίο δράμα σε μία ξένη χώρα και πάμε να τον συναντήσουμε. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Είναι ο καλλιτέχνης ο οποίος διαπρέπει και κάνει περήφανη την Ελλάδα μας στο εξωτερικό. Κύριε Κολάτε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στην όμορφη παρέα σου από την πανέμορφη Βουδαπέστη, Ουγγαρία. Είδαμε εδώ πέρα μία live εικόνα αυτή τη στιγμή πάνω. Η σκηνοθέτης μας μετέφερε αυτή την ξεχωριστή εκεί περιοχή. Είναι όντως τόσο όμορφη? Είναι παραμυθένια, ότι δεν ξέρω αν έχει έρθει. Δεν έχω έρθει, όχι. Πρέπει να έρθεις, γιατί ειδικά τώρα το χειμώνα είναι το κάτι άλλο. Όντως στην Ευρώπη πιστεύω είναι από τις πιο ωραίες πόλεις η Βουδαπέστη. Όμορφη Βουδαπέστη, αλλά ακόμα πιο όμορφο και πιο ξεχωριστό και πιο σπάνιο αυτό το οποίο κάνεις εσύ. Δεν μιλάμε απλά για μια παράσταση ενός Έλληνα που διαπρέπει στο εξωτερικό. Μιλάμε και για ένα περιεχόμενο το οποίο θέλει μια ιδιαίτερη προσέγγιση, όπως είναι το αρχαίο δράμα. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, από Έλληνες γονείς. Με τον εμφύλιο πόλεμο τότε οι παππούδες μου ήρθαν εδώ, πρόσφυγε. Ναι. Και καταγωγή έχω από την Ήπειρο και από τη Θεσσαλία, από το χωριό, από την Ήπειρο, ένα πανέμορφο χωριό, Λιγοψό ονομάζεται, είναι μικρό χωριό. Και από τη Θεσσαλία, από το χωριό Πυρηγετό, και χαιρετισμούς σε όλους τους συγγενείς μου με βλέπουν αυτή τη στιγμή. Τους χαιρετισμούς μας, χαιρετισμούς. Για πες μας τώρα, έχω κάποιες απορίες γενικά. Ανεβάζεις μία παράσταση με περιεχόμενο αρχείου δράματος. Σε ποια γλώσσα? Πρέπει να γνωρίζετε ότι εδώ στην Ουγγαρία είναι 13 αναγνωρισμένες μειονότητες. Μεταξύ αυτών και ελληνική. Η ελληνική. Όπως στην αρχή έχουμε δικιά μας αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας, αυτοδιοίκηση Ελλήνων Βουδαπέστης, ελληνικό Ινστιτούτο, ελληνικό σχολείο και επίσης ελληνικό θέατρο που είμαι επικεφαλής εγώ. Ανεβάζουμε στα ελληνικά τις παραστάσεις μας. Πρέπει να γνωρίζεις ότι πλέον η ομάδα μας πρώτον ονομάζεται Αμφιθέατρο και έχουμε και παιδικό θέατρο, με τους οποίους ασχολούμαι εγώ με τα παιδάκια και μέσα από το θέατρο προσπαθώ να διδάσκω την ελληνική γλώσσα και να τους δείξω τα ήθη και τα έθιμα. Και έχουμε και μια επαγγελματική ομάδα με επαγγελματίες ηθοποιούς, μουσικούς, χορευτές και ανεβάζουμε επαγγελματικές παραστάσεις. Όπως πήγε πριν 2 χρόνια στο Εθνικό Θέατρο της Ουγγαρίας, ανεβάσαμε η Δίποδα του Σοφοκλή στη μεγάλη σκηνή. Πέρασε μια πολύ ωραία συναυλία. Για πρώτη φορά ακούστηκε το ρεμπέτικο τραγούδι εδώ στη Βουδαπέστη με τίτλο «Κάθε βράδυ θα σε περιμένω» για τη ζωή του Μάρκου Βαμβακάρη με πάρα πολύ ταλαντούχους μουσικούς. Ναι. Και φέτος ή του χρόνου, με το καλό το Μάρτιο, στα πλαίσια ενός φεστιβάλ που ονομάζεται «Yell and Live», πάλι στο Εθνικό Θέατρο, στη μεγάλη σκηνή, ετοιμαζόμαστε για την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Φώτη, αναγνωρίζω ότι η αρχαία ελληνική τραγωδία έχει χώρο στο εξωτερικό και μάλιστα είναι και πολλοί λάτρεις, άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το θέατρο. Εσύ τι είναι αυτό που εισπράττεις από όλους εκείνους που έρχονται, σου μιλούν από κοντά, σε συναντούν, γνωρίζουν τις ελληνικές σου ρίζες? Πρώτον, πρέπει να γνωρίζετε ότι και στα σχολεία διαβάζουμε εμείς εδώ και για το ελληνικό θέατρο και για την αρχαία Ελλάδα. Όταν ακούνε ότι ανεβαίνει μία παράσταση στα ελληνικά και αρχαίο δράμα, είναι ακόμα πιο ενθουσιασμένοι. Ότι το κοινό μας έρχεται, μας λατρεύει και χαίρεται πάρα πολύ ότι μπορεί αυτά τα έργα να τα ακούει στη γλώσσα του, στα ελληνική γλώσσα. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό για μας και χαιρόμαστε γι' αυτό. Το μήνυμα που προέρχεται από τη νέα γενιά και από τα μικρά παιδιά και έχει βεβαίως ως στόχο αυτή την συνέχιση της παράδοσης. Έτσι, ναι. Από ό,τι γνωρίζω έχετε φοιτήσει σε δραματική σχολή εδώ στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, σωστά? Όπως είστε στην πατρίδα, ναι. Τελείωσα στη σχολή του Ανδρέα Βουτσινά, Θεσσαλονίκη, εκεί σπούδασα. Ναι. Μετά δούλευα και μερικά χρόνια Θεσσαλονίκη, κατέβηκα και στην Αθήνα για ένα χρόνο. Εν τω μεταξύ, δουλέψατε ένα απαιτητικό κοινό της συμπρωτεύουσας της Θεσσαλονίκης, βέβαια. Είναι ιδιαίτερα απαιτητικό κοινό.
Όχι μόνο στη νυχτερινή ζωή που γνωρίζουν οι περισσότεροι, αλλά γενικά και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Οπότε περάσατε από ένα, ή μάλλον ανεβήκατε ένα δύσκολο σκαλοπάτι. Έτσι είναι. Ήτανε πολύ δύσκολα, αλλά χαιρόμουν απίστευτα ότι μπορώ να βρίσκομαι στην πατρίδα μου και αυτή την τέχνη να τη μάθω στην ελληνική γλώσσα. Γιατί πάμε... όπως φαινάχει, ναι. από τους Έλληνες έρχεται το θέατρο. Πάμε να στείλουμε λίγο... Πάμε να στείλουμε λίγο και ένα μήνυμα εδώ σε όλους όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και ειδικά στα νέα παιδιά που θέλουν πιθανότατα να ασχοληθούν με την υποκριτική, να ασχοληθούν με το θέατρο, να δείξουν πράγματα, να βγάλουν προς τα έξω τον ξεχωριστό εσωτερικό τους κόσμο. Αυτό είναι να είσαι καλύτερη. Αυτό που έχω εγώ να πω για την νεολαία, για τα νέα παιδιά, ότι αυτή η τέχνη είναι όντως πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά άμα έχεις την αγάπη, το θάρρος, το θράσος, την επιμονή να ασχοληθείς και την αγάπη, όλα τα όνειρα μπορούν να πραγματοποιηθούν. Απλά θέλει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ δουλειά. Το ταλέντο είναι 20%. 80% είναι η δουλειά. Βάλτε τη δουλειά και τα όνειρά σας θα πραγματοποιηθούν. Αυτό έχω μόνο να πω. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, την καλησπέρα μας από Κρήτη, με το καλό να τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ για τη συνέντευξη και σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και όταν έρθετε στη Βουδαπέστη να τα πούμε. Ευχαριστώ. Βέβαια, πάρα με πολύ. Μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά.